21 τηλεμαχίες στο στούντιο μαζί μου ο πρόεδρος του ΕΛΑΜΑ, ο κ. Χρήστος Χρήστου, καλώς ορίσατε, και ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, ο κ. Μάριος Καρογιάννη, καλώς ορίσατε, κ. Καρογιάννη. Καλώς σας βρήκα. Θα ξεκινήσουμε με. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι άνοιξε έτσι, η προεκλογική ατζέντα τις τελευταίες ημέρες, όλα τα θέματα είναι μέσα. Με το αυτό που ακούσαμε σήμερα, με την κίνηση του Προέδρου να εξαγγείλει από τώρα ότι θα προβάλλει βέτο σε σχέση με την θετική ατζέντα, εάν δεν λαμβάνει υπόψη την Κύπρο και τις υποχρεώσεις Τουρκίας εναντί της χώρας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από κάτι άλλο και να ευχηθώ συλληπιτήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου αξιωματικού της Εθνικής Φρουράς, καθώς επίσης και στις ένοπλες δυνάμεις. Τώρα, όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, θεωρώ πως η πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας να ασκήσει βέτο όσον αφορά την Τουρκία είναι προς την ορθή κατεύθυνση και θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Είναι ο μοναδικός τρόπος να αποστείλουμε ένα μήνυμα προς τον κύριο Ερντογάν ότι και η μικρή Κύπρος έχει δυνατότητες τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει. Επομένως, και λόγω των προκλήσεων της Άγκυρας κατά καιρού στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά και των προθέσεων που υπάρχουν αυτή την περίοδο, θα πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, ό,τι είναι δυνατόν να πράξουμε. Το πρώτο μέτρο είναι φυσικά το βέτο το οποίο πρέπει να θέσουμε. Σε δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την εφαρμογή εμπάρκου όπλων απέναντι στην Τουρκία. Κύριε Γαργά. Και εγώ με τη σειρά μου να εκφράζω τα βαθιά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου αξιωματικού της Εθνικής Φρουράς. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συνέβη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, αν η Τουρκία συνεχίσει αυτήν την πολιτική και αυτήν την λογική, δεν υπάρχει άλλος τρόπος στο να σταλεί ένα μήνυμα σαφέστατο ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και βέβαια να χρησιμοποιείται η Κύπρος προς την κατεύθυνση υλοποίησης των δικών της σχεδιασμών. Ευχή και ελπίδα μας είναι να αλλάξει ρότα μέχρι εκείνη την ημέρα. Πολύ το αμφιβάλλω. Όμως από την άλλη πλευρά, θα πρέπει από πριν να γίνει μια σωστή προεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχουν και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, κύριε Απομιλωρίδη, και κράτη που για διάφορους λόγους θα ήθελαν να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και την τελωνιακή της Ένωση. Από την άλλη πλευρά, όμως, είναι θέμα αρχών για μας. Από τη στιγμή που η Τουρκία δεν εκπληρώνει τις κυπρογενείς υποχρεώσεις και παραβιάζει με αυτόν τον βάναυσο τρόπο και τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοείται να βάλουμε τον πύχη πολύ ψηλά και περάσουμε από κάτω στο τέλος. Ακούστε, εδώ ακριβώς τα παθήματα του παρελθόντος νομίζω ότι πρέπει να μας έχουν διδάξει για να αποφευχθούν. Γι' αυτό μίλησα για σωστή προεργασία από την αρχή. Σωστό πρώτος ενημερώνει τους θεσμούς. Από την άλλη, πρέπει να ξεκινήσει και μια ισχυρή εκστρατεία σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι που στο τέλος να υπάρξουν οι προϋποθέσεις εκείνες που, εάν η Τουρκία συνεχίσει αυτή την πορεία, τότε να υπάρξει και η ουσιαστική αντιμετώπιση της, που δεν είναι τίποτε άλλο από το να υποβληθεί το βέτο. Ωραία. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, ιδιαίτερα έντενη τις τελευταίες ημέρες, κύριε Χρήστου. Δεν ξέρω κατά πόσο ο στόχος του κομματός σας μέχρι πού φτάνει, μέχρι πόσους βουλευτές θεωρείτε ότι θα εκλέξετε. Καταρχήν να πω ότι μέχρι τις 30 Μαΐου δουλεύουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όλοι μαζί θα μάθουμε την Κυριακή το βράδυ. Η τρίτη θέση είναι. Μέσα από τις κάλπες. Η τέταρτη θέση είναι ο στόχος. Η τέταρτη θέση είναι στόχος. Είναι στόχος. Είναι εφικτός στόχος. Θεωρούμε ότι είναι εφικτός στόχος, αλλά χωρίς την πανοκρουσία θα περιμένουμε τον κυρίαρχο λαό να αποφασίσει το τι ακριβώς θέλει για την επόμενη Βουλή. Οπότε δεν θα σχολιάσω κάτι άλλο, θα περιμένουμε τα αποτελέσματα και κύριε θα μιλήσουμε ξανά. Ο δικός σας στόχος είναι η είσοδος στη Βουλή, έχετε κάποιο όριο, κάποιο στόχο που θεωρείτε ότι αν τον πετύχετε θα είναι επιτυχία και τι θεωρείτε αποτυχία? Στόχος μας είναι η Δημοκρατική Παράταξη να καθιερωθεί στο πολιτικό και κομματικό σκηνικό. Δεν σας αποκρύβω ότι ο αρχικός μας στόχος ήταν η άνετη υπέρβαση του ορίου για την είσοδό μας. Νιώθω όμως ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, αλλά έχουμε ακόμη μέρες μέχρι την ημέρα των εκλογών, για την ανταπόκριση που βρίσκουμε από τον απλό τον κόσμο, γιατί αυτός είναι και ο δείχτης εμπιστοσύνης αλλά και ο δείχτης ενθάρρυνσης των προσπαθειών μας, ότι τα μηνύματα μας ουσιαστικά αντιμετωπίζονται με ένα θετικό τρόπο από τον κόσμο. Και όπως και η υπεύθυνη στάση που κρατήσαμε όλη αυτή την περίοδο, μακριά από συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, ουσιαστικά εκπέμπαμε ενωτικά μηνύματα. Που δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπίσεις την πολυεπίπεδη κρίση που βαστίζει τον τόπο μας. Θεωρώ ότι, όπως το έχουμε πει και πριν λίγες μέρες, ο στόχος του 7,2 είναι ένας στόχος, και το λέω σεμνά και ταπεινά, είναι ένας δύσκολος, αλλά όμως μπορεί να αποδειχτεί και ένας πολύ εφικτός στόχος.
7,2 για να μπείτε και στην τρίτη κατάσταση. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Χρήστου, σε σχέση με, με τη διαφθορά έγινε μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση γίνεται επίσης το τελευταίο διάστημα και για το τι θα σημαίνει μια πολυκομματική βουλή, ότι δεν θα μπορεί να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει τον τόπο να βγει από την κρίση. Σύμφωνα με τον κύριο Ναβέροφ Νεοφύτου, η πολυκομματική βουλή δεν θα βοηθήσει τον τόπο να ξεφύγει από τα καθημερινά του προβλήματα. Έχουμε δει όμως στο παρελθόν και τύχει πράξη μια βουλή με λίγα κόμματα. Ούτε τότε κατάφεραν να επιλύσουν τα σοβαρά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Και εν πάση περιπτώσει, η πολυφωνία σημαίνει δημοκρατία. Και ο λαός είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει την Κυριακή το βράδυ και πρέπει να είναι εντός βουλής. Από την άλλη, όσον αφορά το ΕΛΑΜ, έχουμε καταρτήσει τις προτεραιότητες μας. Για μας παραμένει πάντοτε ζήτημα προτεραιότητας το Κυπριακό. Από εκεί και πέρα, το μεταναστευτικό είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Η διαχείριση του θέματος των τραπεζών, των δανείων, των εκποιήσεων απασχολεί δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες και η νέα Βουλή πρέπει να πάρει επιτέλους κάποιες αποφάσεις, διότι προς το παρόν απλά αναστέλουμε τις εκποιήσεις για μερικούς μήνες. Υπάρχουν τα ζητήματα που αφορούν το ΓΕΣΥ, υπάρχουν τα ζητήματα της παιδείας και φυσικά η διαχείριση, τα μέτρα για τη διαχείριση της επιδημίας. Κύριε Καργά. Είναι περίεργη αυτή η δήλωση του κύριου Νεοφύτου, οφείλω να το ομολογήσω. Ο κόσμος είναι αυτός που θα κρίνει, ποιους κρίνει, ποιους θεωρεί ότι μπορούν να συμμετέχουν στο νέο κοινοβούλιο. Η κάθε πολιτική παράταξη με τις θέσεις της, προτάσεις της, αξιολογείται από τους πολίτες. Όμως αυτό που θα κριθεί δεν είναι αν είναι πόσα κόμματα θα είναι στη Βουλή, είναι η ποιότητα των πολιτικών προτάσεων τους, είναι η θέληση και η έφεση τους να λειτουργήσουν στη βάση του μέτρου και της λογικής, να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η κατάσταση στον τόπο μας, ότι δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε και επικοινωνιακού είδους ατάκες. Αυτό μου χρειάζεται σκληρή δουλειά, πολλή δουλειά, μελετημένα νομοσχέδια και από την άλλη πλευρά ποιότητα. Βεβαίως το σημαντικό είναι, όπως είπε, έχει πει και ο κύριος Χρήστου και είναι σωστό, έχουμε μπροστά μας απίστευτα θέματα. Θέματα οικονομίας, της υγειονομικής κρίσης, των θεσμών. Έχουμε θέματα κόσμου που έχασε ή που κινδυνεύει να χάσει τα σπίτια του. Έχουμε πρόσφυγες, έχουμε σωρία άλλων θεμάτων. Έχω ακόμα ένα ερώτημα. Ένα από τα πρώτα, το πρώτο θέμα που θα βρείτε μπροστά σας είναι η εκλογή Προέδρου της Βουλής. Θα μπείτε σε διάλογο με άλλα κόμματα, κύριε Χρήστου, για να βοηθήσετε στην εκλογή του Προέδρου? Θα μπείτε δηλαδή σε αυτή τη συζήτηση που θα ήδη άνοιξε κατά κάποιους? Κύριε Πομιλωρίδη, πριν σχολιάσω αυτή την ερώτηση, θα ήθελα να συμπληρώσω στο προηγούμενο ερώτημα σας το εξής. Να μην ξεχνούμε ότι τα μεγάλα κόμματα, και όταν λέω μεγάλα κόμματα εννοώ τα παραδοσιακά κόμματα, ευθύνονται για την κατάσταση η οποία επικρατεί σε σχέση με τη διαφθορά. Και δεν είναι εμπλεκόμενο μόνο ένα κόμμα, είναι εμπλεκόμενα όλα τα κόμματα. Αυτό το σχολιάζω και από την άλλη θα ήθελα να δηλώσω πως εμείς έχουμε παρακολουθήσει 5 χρόνια στο Κοινοβούλιο αρκετοί να ασκούν πολιτική με βάση την προσωπική τους αλαζονία. Αυτά είναι φαινόμενα. Αυτό συμβαίνει μόνο από τα μεγάλα κόμματα, όμως νομίζω δεν είναι. Όσο μας αφορά εμάς, θέλω να πιστεύω ότι ο βασικός μας γνώμονας για οποιαδήποτε απόφαση ήταν το συμφέρον της κοινωνίας. Και αυτόν έχουμε εμπράξει στηρίζοντας προτάσεις νόμου και νομοσχέδια από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και από οποιοδήποτε άλλο κόμμα το έφερε στη Βουλή. Δεν βάλαμε ποτέ μπροστά το κομματικό συμφέρον ή δεν κρυφτήκαμε σε κομματικά χαρακτήρα. Για αλλαγή για το θέμα της Βουλής. Για το θέμα του Προέδρου της Βουλής. Νομίζω θα πρέπει να τελειώσουν οι εκλογές και μετά να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Κάποιοι βιάζονται πάρα πολύ για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι να μπορεί να διεκπαιρεώσει σωστά τη δουλειά του και να έχουμε μια παραγωγική διαδικασία τα επόμενα 5 χρόνια. Κύριε Καρογιάν, είναι και μια θέση που την είχατε και είναι εξαιρετικά κρίσιμη η εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Όπως έχω πει, σχολιάζοντας για αυτούς που μιλούσαν για το πρόκλημα, αν οι βουλευτικές αυτές είναι πρόκλημα για τις προεδρικές εκλογές, και είχα πει ότι αυτούς που κάνουν τέτοιους σχεδιασμούς τους ακούει ο Θεός και γελά, το ίδιο πράγμα θα το πω και τώρα. Ας δούμε πρώτα απ' όλα τα αποτελέσματα, ας δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, θα δούμε τις προτεραιότητες και από εκεί έχουμε χρόνο να το αδειάσουμε. Αλλά συνήθως στην εκλογή του Προέδρου της Βουλής βγαίνουν και οι συνεργασίες για τις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Ακούστε, εκείνοι που έχουν στην προμετωπίδα των σκέψεων τους τις προεδρικές εκλογές μπορούν να κάνουν τέτοιους υπολογισμούς. Εμείς είπαμε σε όλη την προεκλογική περίοδο ότι αυτό που προέχει σήμερα είναι αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου. Γιατί
πολλοί ίσως να μην συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει κόσμος που υποφέρει, ο τόπος κινδυνεύει, η πατρίδα έχει κινδύνους, η κρίση είναι απίστευτη και αυτοί που συνεχίζουν να λειτουργούν με τις προσωπικές ατζέντες είναι αυτοί οι οποίοι είναι συνδιαμορφωτές αυτής της κατάστασης όπως επικρατεί. Ας βάλουμε επιτέλους μια φορά το δημόσιο καλό και ας αφήσουμε κατά μέρους το προσωπικό όφελο ή τις ατομικές φιλοδοξίες. Ευχαριστώ και τους δύο σας. Καλή επιτυχία. Εύχομαι να είστε καλά. Πάμε σε διαφήμιση.